Ασφαλώς η σημερινή εκδήλωση γίνεται την κατάλληλη στιγμή. Και λέω την κατάλληλη στιγμή γιατί πολλοί αναρωτιούνται και όχι μόνο εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, για το πώς και το γιατί έφτασαν στη σημερινή κατάσταση τα κόμματα της Σοσιαλδημοκρατίας, του Σοσιαλδημοκρατικού Πόλου στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, η Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25. Πολλοί παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις και τη διαπάλη που αφορά τη διάσπαση στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και έχει ανάψει μια σημαντική συζήτηση για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κυκλοφορούν διάφορες επιφανειακές ερμηνείες που απομονώνουν ένα από τα γεγονότα, συνήθως τον τρόπο που κέρδισε τις εσωκομματικές εκλογές ένας άγνωστος εκείνη τη στιγμή όπως ο Κασελάκης, για να προωθήσουν αυθαίρετα συμπεράσματα όπως ότι ζούμε στην εποχή της μεταπολιτικής που δεν έχει σημασία το πολιτικό περιεχόμενο και άλλα χαριτωμένα. Από κοντά δυναμώνει ξανά το εμπόριο ελπίδας ότι τα νέα μορφώματα θα σώσουν την τιμή της αριστεράς και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ας σταθούμε πρώτα απ' όλα στο ερώτημα γιατί εντείνονται τώρα οι διεργασίες για να αναμορφωθεί η σοσιαλδημοκρατία και γενικότερα το αστικό πολιτικό σύστημα. Γιατί το γιατί τώρα έχει και αυτό, όπως θα δούμε, την σημασία του. Για να απαντήσουμε γενικά σε ένα τέτοιο ερώτημα, όχι μόνο στη συγκεκριμένη συγκυρία, πρέπει κάθε φορά να διακρίνουμε τους στόχους, τις δυσκολίες, τα προβλήματα της άρχουσας τάξης, τους στόχους στους οποίους καλούνται να ανταποκριθούν όλα τα αστικά κόμματα και φυσικά τα σοσιαλδημοκρατικά. Δηλαδή την ανάγκη της αστικής τάξης και των συμμάχων της στην Ελλάδα, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ισχυρή κυβέρνηση και ανάλογη αξιωματική αντιπολίτευση που θα πετυχαίνει ταυτόχρονα να προωθείται η στρατηγική του κεφαλαίου, να ενσωματώνεται η λαϊκή δυσαρέσκεια στο παιχνίδι της κυβερνητικής εναλλαγής και να διαχειρίζονται διαφορετικές προτεραιότητες και αντιθέσεις ανάμεσα σε διαφορετικά τμήματα του κεφαλαίου και μέσα στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Στη συγκεκριμένη περίοδο πώς εκφράζεται αυτό που λέω τώρα γενικά? Έχει σημασία να κρατήσουμε και θα δούμε πώς θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια μερικούς πολύ σημαντικούς αποφασιστικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την ανησυχία, τη δικαιολογημένη ανησυχία της άρχουσας τάξης για την αναμενόμενη επιβράδυνση της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας στη βάση ορισμένων αντικειμενικών δεδομένων, συγκεκριμένων δεδομένων, όπως η εκδήλωση της ύφεσης στη Γερμανία, η κατά πάσα πιθανότητα βεβαιότητα θα έλεγα εγώ εκδήλωση της ύφεσης στην Ευρωζώνη και γενικότερα οι συνθήκες ψηλού πληθωρισμού και ψηλών επιτοκίων δανεισμού που θα επιδράσουν επιβραδυτικά στην πορεία της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και όπως καταλαβαίνουμε η διαχείριση μιας επιβράδυνσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης έχει συγκεκριμένες ανάγκες. Δεύτερη πλευρά αφορά τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισχυρή όφηση και εδώ από τη Γερμανία για μεγαλύτερα ματωμένα πλεονάσματα, καθώς υπάρχει πλέον στροφή προς πιο αυστηρή περιοριστική δημοσιονομική πολιτική. Αυτή είναι και η πρόβλεψη σχετικά με τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, ότι δεν θα έχουμε, υπήρχε μια σχετική φιλολογία, αυτή τη μεγάλη χαλάρωση η οποία υποτίθεται θα μονιμοποιούταν. Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ήδη κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, ήδη έχουμε τα μέτρα φορολογίας των αυταπασχολούμενων, το νέο ασφαλιστικό και έπεται συνέχεια μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μια τρίτη σημαντική πλευρά αφορά την προώθηση της πράσινης μετάβασης σε ποιες συνθήκες, γιατί αυτό έχει ξεκινήσει, αλλά σε συνθήκες που γίνεται όλο και πιο φανερό στο λαό
ότι είναι συνώνυμοι της ενεργειακής φτώχειας και της ενεργειακής ακρίβειας, και άρα υπάρχουν μεγαλύτερες δυσκολίες από το αστικό πολιτικό σύστημα να ενσωματώνει την δυσαρέσκεια, και ειδικά για την Ελλάδα διακινδυνεύουμε μία πρόβλεψη, χωρίς φυσικά να μπορούμε να είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, για την πιθανότητα εκδήλωσης κρίσης στον ενεργειακό κλάδο, καθώς έχει εγκριθεί πολύ μεγάλο μέρος, ένας μεγάλος κατάλογος επενδύσεων που ξεπερνά κατά πολύ πλέον την εγχώρια χωρητικότητα των δικτύων και τις σημερινές δυνατότητες των εξαγωγών στο επίπεδο του ηλεκτρικού ρεύματος, πέρα από το ότι υπάρχουν μια σειρά φιλόδοξα σχέδια που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, τη Γερμανία κλπ, αλλά τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να υλοποιηθεί την επόμενη χρονιά. Τέταρτη πλευρά που έχει μεγάλη σημασία είναι η πιθανότητα επέκτασης του πολέμου. Ήδη βλέπουμε εστίες να φουντώνουν από την Ιεμένη και την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι την αποσταθεροποίηση που επιχειρείται στη Σερβία και τη σχέση της με το Κόσοβο, την κλιμάκωση των αντιπαραθέσεων στα σύνορα Λιβάνου, Ισραήλ με τη Χεσμπολά, και ταυτόχρονα τον στόχο να προχωρήσουν τα παζάρια με την Τουρκία για ένα νέο επώδυνο συμβιβασμό για τα κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με τα σχέδια του ΝΑΤΟ, για τη συνεκμετάλλευση των κοιτάσματων και τη διατήρηση της συνοχής της νοτιοανατολικής πτέρυγας. Με άλλα λόγια, η επιλογή βαθύτερης εμπλοκής οικονομικής, ενεργειακής και στρατιωτικής της Ελλάδας ως σημεοφόρου του ΝΑΤΟ, με την προσδοκία ότι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της εγχώριας αστικής τάξης στην περιοχή. Για αυτήν την αναβάθμιση, για αυτήν την προσδοκία αναβάθμισης εξάλλου, η κυβέρνηση εμπλέκει όλο και πιο βαθιά την Ελλάδα από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή και παίζει με τη φωτιά. Αυτές οι επιλογές, εκτός από την αύξηση της λαϊκής δυσαρέσκειας, συνοδεύονται από επιμέρους αντιθέσεις ομήλων και τμήματων της αστικής τάξης για μια σειρά πλευρές και ζητήματα, όπως το ποιος θα είναι ο βαθμός και ο ρυθμός των παζαριών με την Τουρκία, τι θα γίνει με τη μοιρασιά των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, σχετικά με το βαθμό ευθυγράμμισης με την πολιτική των ΗΠΑ από την Ουκρανία ως την Παλαιστίνη, όπου δεν είναι ταυτόσιμες όλες οι πολιτικές προσεγγίσεις αλλά και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, για παράδειγμα εφοπλιστές που μεταφέρουν το αμερικάνικο LNG και μετέχουν ενεργά στον ενεργειακό πόλεμο απέναντι στη Ρωσία, και άλλοι εφοπλιστές που μεταφέρουν με τάνκερ ρωσικό πετρέλαιο και κινούνται αντίστροφα, όπως καταλαβαίνετε, για να πω ένα παράδειγμα, καθώς και μια σειρά επιλογές της ατζέντας που προωθείται αυτή τη στιγμή και έχει μητέρα τους δημοκρατικούς των ΗΠΑ, προωθείται στην Ευρώπη, του ατομικού δικαιωματισμού, όπως η τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, η στάση απέναντι στο λεγόμενο ΛΟΑΤΚΙ κίνημα και άλλα πολλά. Όλα αυτά επιταχύνουν τις διεργασίες μέσα στα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και γενικότερα στο αστικό πολιτικό σύστημα. Σοβαρές διεργασίες έχουμε και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο στην πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας. Εξηγούν όλες αυτές οι παράμετροι, όπως θα δούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια, επιλογές όπως του Κασελάκη, που προβάλλει χωρίς αριστερό μανδύα πλέον τη στρατηγική του κεφαλαίου επιθετικά και βοηθά να ξαναανακατευτεί η σούπα ανάμεσα στα σημερινά σχήματα της σοσιαλδημοκρατίας, γιατί έπαιξε καταλυτικό ρόλο αυτή η ανάδειξη της νέας ηγεσίας στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ και σε όσα ακολουθούν. Ας ξεκινήσουμε όμως, αφού είδαμε ένα περίγραμμα της σημερινής κατάστασης, να ξεδιπλώσουμε λίγο το κουβάρι προς τα πίσω. Γιατί καταρχήν υπήρξε η φθορά του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και πώς φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Γιατί δεν μπορούμε να συζητήσουμε τη σημερινή κατάσταση στον αέρα. Πρώτα απ' όλα διότι το ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι δυνάμεις που ηγήθηκαν σε κυβερνήσεις
που διαχειρίστηκαν τη μεγάλη καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα, ψήφισαν και υλοποίησαν την πολιτική των μνημονίων που οδήγησε στη μεγάλη επιδείνωση της ζωής της εργατικής τάξης και των αυταπασχολούμενων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στη συνέχεια ανέλαβε σε μια φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης που συνοδεύτηκε από τη στροφή της Κομισιόν προς την επεκτατική πολιτική, δηλαδή τα μεγάλα κρατικά πακέτα και τα κοινοτικά κονδύλια φαινομενικά για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης, στην ουσία για να δοθεί με κάθε τρόπο όφηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Έτσι η Νέα Δημοκρατία είχε τη δυνατότητα μαζί με τον πακτολό κονδυλίων που δόθηκε στους ομίλους να πάρει κάποια μέτρα που απέτρεπαν τη μεγάλη και απότομη επιδείνωση του λαϊκού εισοδήματος συγκριτικά με το να μην τα είχε πάρει. Και αυτό το αντιλαμβανόταν κάτω από μια έντονη προπαγανδιστική εκστρατεία και ο κόσμος. Έτσι εμφανίστηκε από τη μία ως ο ικανότερος διαχειριστής για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διασφάλιση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και απ' την άλλη ως το μικρότερο κακό για το εισόδημα και τα δικαιώματα των λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε πλέον να ψαρεύει σε θολά νερά όπως στην εποχή του μνημονίου με τις ανέξοδες καταγγελίες. Η σύμπλευσή του με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική του κεφαλαίου τον υποχρέωνε να ψηφίζει πάνω από το 50% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας όπως και το ΠΑΣΟΚ ανεξάρτητα τι έλεγε φραστικά και σε κάθε προσπάθεια μικροδιαφοροποίησης του αρκούσε στη Νέα Δημοκρατία να θυμίζει στο λαό τους νόμους Κατρούγκαλου, Αχτσιόγλου και γενικότερα τον εφιάλτη του Τρίτου Μνημονίου και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων. Οι πρόσφατες διεργασίες προσπαθούν εκτός των άλλων να ξεπλύνουν, να σβήσουν από τη μνήμη του λαού τον αντιλαϊκό ρόλο που έπαιξαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό επιλέγονται ήδη και θα επιλεγούν και στη συνέχεια νέα πρόσωπα όπως ο Τεμπονέρας που δεν θα θυμίζουν την εποχή των μνημονίων φατσικά, να το πω έτσι. Όμως ο βρώμικος ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας για την ενσωμάτωση του λαού στους στόχους του κεφαλαίου διαπερνά όλη την ιστορία της στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν αφορά μόνο τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό αξίζει να πάμε πολύ πιο πίσω για να δούμε το σήμερα. Στην Ευρώπη, στην εποχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα συντάχθηκαν με τις αστικές τάξεις τους και έσυραν τους λαούς της Ευρώπης στο σφαγείο της μεγαλύτερης στρατιωτικής αναμέτρησης μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αντικατέστησαν δηλαδή το σύνθημα που υποκριτικά μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το είχαν κατεβάσει από τους στίχους των γραφείων «Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε» με την πρακτική κατεύθυνση «Προλετάρι όλων των χωρών αλληλοσφαχτείτε». Στην επανάσταση του 18 στη Γερμανία οι σοσιαλδημοκράτες ως κυβέρνηση πρωταγωνίστησαν στη σφαγή του επαναστατικού εργατικού κινήματος, στη δολοφονία της Ρόζας Λούξεμπουργκ και του Λίμπκνεχτ. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σοσιαλδημοκρατία έπαιξε σημαντικό ρόλο για να ανέβει ο Χίτλερ στη διακυβέρνηση στη Γερμανία και τον στήριξε ανοιχτά στο τέλος μέσα στο κοινοβούλιο. Ενώ στη Γαλλία η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετόπου ξεπούλησε τον αγώνα ενάντια στις φασιστικές δυνάμεις του Φράνκο στην Ισπανία και συμφώνησε στην πολιτική κατευνασμού του Χίτλερ και στη Συμφωνία του Μονάχου με στόχο να προσανατολιστεί το σχέδιο της γερμανικής υπεριαλιστικής επέμβασης μονοδιάστατα προς τη Σοβιετική Ένωση. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενσωμάτωση του εργατικού κινήματος στη γραμμή της ταξικής συνεργασίας του λεγόμενου κοινωνικού συμβολέου για να προχωρήσει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Είναι μια κρίσιμη περίοδος και έχει σημασία να κάνουμε την αναφορά γιατί πολλοί την αναφέρουν ως τα χρυσά χρόνια της σοσιαλδημοκρατίας που τάχα είναι η προοδευτική της εκδοχή που η αστική τάξη έχει πρώτα απ' όλα, γιατί σε κάθε περίοδο πρέπει να βλέπουμε τις δυνατότητες της αστικής τάξης και τις ανάγκες της αστικής τάξης για να βγάζουμε συμπέρασμα. Από τη σκοπιά λοιπόν των δυνατοτήτων
έχει μεγάλα περιθώρια παραχωρήσεων, γιατί έχει προηγηθεί μια μεγάλη καταστροφή, μια μεγάλη απαξίωση υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, δεν βρίσκονται δηλαδή μπροστά σε κίνδυνο νέας κρίσης, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδος της παραγωγικότητας, προφανώς σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ταυτόχρονα έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, γιατί εξηγείται και ποια ήταν η επιλογή του κοινωνικού συμβολαίου και των λεγόμενων παροχών στο κράτος πρόνοιας. Έχουν την ανάγκη να θωρακίσουν το σύστημα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση που έβγαινε με ένα διευρυμένο σοσιαλιστικό στρατόπεδο, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν και φάνηκαν αργότερα, να αντιμετωπίσουν μια εργατική τάξη που είχε δοκιμάσει τη δύναμή της με τη συμμετοχή στον ένοπλο αγώνα με παρτιζάνους κατά του φασισμού και είχε δει τον κόκκινο στρατό να μπήγει την κόκκινη σημαία στο Βερολίνο, και στην ανάγκη να δοθεί όθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη εκείνη την εποχή γρήγορα και χωρίς όξυνση της ταξικής πάλης. Αυτοί λοιπόν ήταν οι παράγοντες που εξηγούσαν εκείνη την εποχή, πάλι κατάλληλη για τη στρατηγική του κεφαλαίου, την σοσιαλδημοκρατική πολιτική. Ασφαλώς πιο γνωστός είναι ο σύγχρονος δρόμικος ρόλος της σοσιαλδημοκρατίας στην πρώτη γραμμή της επίθεσης στα δικαιώματα της εργατικής τάξης μετά την κρίση του 1973. Αυτή πέρασε διάφορες περιπέτειες. Η πιο διάσημη εκδοχή της ήταν ο τρίτος δρόμος του Μπλερ των εργατικών και του Σρέντερ των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών και σημαδεύτηκε από τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις τελικά στην δεκαετία του 90 ως την ατζέντα 2010 στη Γερμανία που περιλάμβαναν την κατεδάφιση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, την απελευθέρωση από την κρατική προστασία στρατηγικών τομέων της οικονομίας, τη στήριξη των βομβαρδισμών και των επεμβάσεων του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία και το Αφγανιστάν. Δεν στέκομαι πολύ αναλυτικά, γιατί όλα αυτά είναι γνωστά. Εξάλλου, με μια κάλπικη αυτοκριτική, τα αναγνωρίζει και μια δική τους μερίδα. Τέλος, στη σημερινή περίοδο δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία μετέχει σε 13 κυβερνήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στην πρώτη γραμμή στα πολεμικά σχέδια και στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή, στην πρώτη γραμμή στο πλευρό του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ. Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ανοιχτά στήριξε τα σχέδια για το ΝΑΤΟ 2030, όλο το σχεδιασμό που αποφασίστηκε στη Σύνοδο του Βίλνιους για δεκαπλασιασμό των δυνάμεων ταχείας επέμβασης για στήριξη της κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία. Ας θυμηθούμε τώρα αντίστοιχα πώς η σοσιαλδημοκρατία προώθησε τις εκάστοτε στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου σε βάρος της εργατικής τάξης και του λαού στην Ελλάδα μετά την πτώση της στρατιωτικής δικτατορίας. Αρχικά, και έχει σημασία να σταθούμε λίγο στην αρχική φάση, γιατί και εδώ εμφανίζεται με το μανδύα του ριζοσπαστισμού στα χρυσά χρόνια του σοσιαλιστικού Πασόκ. Αρχικά λοιπόν υπηρέτησε την αστική στρατηγική με την ύπουλη προσπάθεια ενσωμάτωσης ριζοσπαστικών και αντιυπεριαλιστικών ζωντανών λαϊκών δυνάμεων με τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη και τα συνθήματα κατά του ΝΑΤΟ και της ΕΟΚ στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Εκείνη λοιπόν την εποχή το ΠΑΣΟΚ πλασάρει τη θεωρία της εξάρτησης. Λέω τη θεωρία, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανισότιμες αλληλεξαρτήσεις στο διεθνές υπεριαλιστικό σύστημα, αλλά τη συγκεκριμένη θεωρία. Τι πετυχαίνει με αυτήν την θεωρία? Πετυχαίνει δύο στόχους. Πρώτα απ' όλα να αθωώσει την ελληνική αστική τάξη, την ελληνική άρχουσα τάξη, η οποία εμφανίζεται με βάση αυτή τη θεωρία ως υποζύγιο, ως υποτελής των ΗΠΑ. Φυσικά ανισότιμη αλληλεξάρτηση με τις ΗΠΑ υπήρχε, αλλά ποιο ζήτημα συμβάλλει στην αθώωση? Ότι τάχα η αστική τάξη συμπλέει λόγω εξωτερικών πιέσεων, λόγω υποτέλειας προς τις ΗΠΑ και όχι γιατί προωθεί τα στρατηγικά της συμφέροντα, πρώτα απ' όλα του εφοπλιστικού κεφάλαιου, που ήταν από τότε ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους μεταφορείς των ΗΠΑ και εξελίχθηκε στη συνέχεια όπως έχουμε δει.
και δεύτερο, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για τη στροφή που θα γίνει μετά, εμφανίζει ως προοδευτικό αντιυμπεριαλιστικό σχέδιο στα μάτια ενός κόσμου με ριζοσπαστικές διαθέσεις το στόχο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γιατί η θεωρία της εξάρτησης έλεγε ότι λόγω των Μητροπόλεις, τα ισχυρά υπεριαλιστικά κέντρα σπρώχνουν ένα μεγάλο κομμάτι χωρών στην υπανάπτυξη. Άρα κάθε προσπάθεια να δοθεί όθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη είναι ριζοσπαστική, είναι προοδευτική. Την καπιταλιστική ανάπτυξη δήθεν την εμπόδιζε ο αμερικάνικος υπεριαλισμός και για να μην καταδικαστεί η Ελλάδα στην υπανάπτυξη έπρεπε να ακολουθήσουμε μία αναπτυξιακή στρατηγική που από τη φύση της είναι προοδευτική, δηλαδή τη στήριξη στη στρατηγική του κεφαλαίου με αντιυπεριαλιστικό μανδύα. Πατώντας τώρα σε αυτό το έδαφος που ήδη είχε διαβρώσει τη λαϊκή συνείδηση, δικαιολογεί στη συνέχεια την επιλογή παραμονής στην ΕΟΚ για λόγους επιβίωσης της εθνικής οικονομίας και όφησης στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Μετά έγινε πρώτα η Ελλάδα μέσα στην ΕΟΚ για να δώσουμε τη μάχη της ανάπτυξης. Μετά έγινε τα ΜΟΠ σε αυτήν την, τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα εκείνης της εποχής, τα κουπουσού κλπ. Και επίσης εμφανίζει το 83, γιατί αυτή είναι μια μεγάλη ικανότητα της σοσιαλδημοκρατίας να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο. Για ένα διάστημα είχε μεγαλύτερη ικανότητα από τα φιλελεύθερα και συντηρητικά κόμματα σε αυτό. Εμφανίζει λοιπόν τη συμφωνία παραμονής των αμερικάνικων βάσεων ως συμφωνία που θα οδηγούσε σε μακρόχρονα στην απομάκρυνσή τους. Οι παλιότεροι θα θυμούνται εκείνο το ωραίο σκετσάκι του Χάρι Κλίν που έλεγε «Φεύγουν οι βάσεις που μένουν». Λοιπόν, τώρα όταν στη συνέχεια οι ανάγκες του κεφαλαίου απαιτούν μια πιο περιοριστική πολιτική, συγκράτηση των κρατικών δαπανών και συγκράτηση της διόγκωσης του κρατικού χρέους, το ΠΑΣΟΚ θα περάσει στο σταθεροποιητικό πρόγραμμα του Σιμίτη του 1985 και μετά στη δεκαετία του 90 στην περιβόητη πολιτική του εξυγχρονισμού με την απελευθέρωση όλων των τομέων στρατηγικής σημασίας. Το ΠΑΣΟΚ μπήκε μπροστά για να γίνει η απελευθέρωση από το κρατικό μονοπόλιο και την κρατική προστασία, με την ενέργεια και τη ΔΕΗ, τις τηλεπικοινωνίες και τον ΟΤΕ, την ασφάλιση και πάει λέγοντας. Για τις ανάγκες του κεφαλαίου μετά το 2010 θα αναλάβει σημεοφόρος της επιβολής των μνημονίων και θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και το Λάος, ενώ ολόκληρη τη δεκαετία του 70 και του 80 η βασική προπαγανδιστική μανιέρα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι τους χωρίζει με τη δεξιά τέτοια απόσταση που χωρίζει τον ήλιο με το σκοτάδι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλες αυτές τις πορείες? Εντάξει, είναι προφανές η μεγάλη φθορά του ΠΑΣΟΚ και μια μικρότερη της Νέας Δημοκρατίας, και εκεί ακριβώς έρχεται ο βρώμικος ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε τώρα στην περίοδο 12-15. Εκεί έχουμε μια μεγάλη ανησυχία της άρχουσας τάξης. Έχει το δικαιολογημένο φόβο ότι μπορεί να δημιουργηθεί ρογμή στη σταθερότητα του συστήματος και αναζητά την κυβέρνηση που μπορεί να διασφαλίσει ότι ο λαός από τη μία θα πληρώσει την έξοδο από την κρίση, αλλά από την άλλη δεν θα ανατραπεί ο συσχετισμός δύναμης που υπάρχει υπέρ του κεφαλαίου. Και τότε έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στο σύστημα, κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά με την κυβέρνηση του 2015, δίνει ανάσα στο αστικό πολιτικό σύστημα, γιατί εμφανίζεται ως νέα δύναμη που δεν έχει κυβερνήσει και ως βολικός χώρος εγκλωβισμού των ψηφοφόρων που έχουν απογοητευτεί από το ΠΑΣΟΚ, και παίζει ενεργό ρόλο στο να καλλιεργηθούν αυταπάτες για την ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας με τα συνθήματα, οι παλιότεροι τα θυμούνται, λέω γιατί έχουμε και νεότερους, ότι θα σκίσουν το μνημόνιο και θα καταργήσουν με ένα νόμο και ένα άρθρο τη μνημονιακή πολιτική. Έτσι ξεκινάει το κυβερνητικό σύριαλ του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει σημασία να θυμόμαστε ότι δεν οφείλεται, γιατί και αυτό είναι αντικείμενο διαπάλης
το οποίο πρέπει να επαναφέρουμε ξανά και ξανά σε υπόκληση στιγμιαία σε κάποιες πιέσεις, ούτε σε προδοσία των κατευθύνσεών του, αλλά σε μια συστηματική προσπάθεια ενσωμάτωσης για να παίξει τον συγκεκριμένο ρόλο, που κράτησε όλη την περίοδο 10-15 και συνοδεύτηκε με ταξίδια και ειδικές αποστολές της ηγεσίας του στη ΣΥΠΑ, όπου έδινε και εξετάσεις στα βασικότερα εκείνη την εποχή Ινστιτούτα και Ιδρύματα των Δημοκρατικών, όπως το Brookings, με ομιλίες πίστης στις κατευθύνσεις του ευρωατλαντισμού και στη μία και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ανεξάρτητα τι έλεγε εδώ, με συμφωνίες με το χρηματιστικό κεφάλαιο και με απατηλά προγράμματα όπως το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για να φτάσει τελικά στη συνεργασία με τους ακροδεξιούς Ανέλ και τον Καμένο, για να φτάσει να γίνει ο σημεοφόρος στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Κοτζιά, ο οποίος συνομιλεί με όλες τις πτέρυγες αυτή τη στιγμή και έχει πνευματικά παιδιά του σε όλους τους χώρους για τους οποίους συζητάμε, με τη Συμφωνία των Πρεσπών, και για το άνοιγμα του δρόμου για να μετατραπεί η Ελλάδα σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση σε σχέση με την Σούδα που προϋπήρχε. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε, φίλες και φίλοι, τον ιδιαίτερα βρώμικο ρόλο που έπαιξε η σοσιαλδημοκρατία στον αφοπλισμό και στην ενσωμάτωση του εργατικού κινήματος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και μπορούμε να διακρίνουμε τρία βασικά θέματα στα οποία αποτυπώνεται αυτός ο ρόλος. Το πρώτο είναι στην πρόθεση της γραμμής της ταξικής συνεργασίας. Εδώ έχει δώσει τα ρέστα της η ΠΑΣΚΕ, αλλά και δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργώντας μέσα στο εργατικό κίνημα το μύθο της δίκαιης καπιταλιστικής ανάπτυξης για όλους. Την ουσιαστική στήριξη της στρατηγικής του κεφαλαίου από το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του 85 και τις απελευθερώσεις στρατηγικών τομέων στη δεκαετία του 90 έως τα τρία μνημόνια και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, με κάλπικες διεκδικήσεις οι οποίες βρίσκονταν πάντα στα πλαίσια των αντοχών της οικονομίας, δεν θα υπονόμευαν και το δήλωναν οι ίδιοι την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα της κατευθύνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με ανοιχτή ή κλειστή έμεση, δηλαδή υπονόμευση των αγώνων, δηλαδή απεργιών που εξέγγελαν στα χαρτιά και τις υπονόμευαν στην πράξη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τι συνέβη στον ενεργειακό τομέα, όπου η Γενόπ ΔΕΗ έβγαινε με το λάβρα ότι δεν μπορούμε τώρα να αποτρέψουμε την απελευθέρωση της ενέργειας, γιατί αυτή είναι στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει νόημα να βγούμε τότε με αυτή τη γραμμή. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να σώσουμε την κρατική ΔΕΗ μες στην απελευθέρωση. Μετά δεν μπορούμε να σώσουμε την κρατική ΔΕΗ στο πλαίσιο της απελευθέρωσης. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να σώσουμε το 51% των μετοχών της ΔΕΗ. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια πορεία που οδηγούσε από ήττα σε ήττα. Για να φτάσουμε σήμερα ξανά στη γραμμή των επανακρατικοποιήσεων τώρα, μιας ΔΕΗ η οποία θα λειτουργήσει κερδοφόρα όμως και ανταγωνιστικά στο πλαίσιο της απελευθέρωσης, δηλαδή θα συνεχίσει να ξεζουμίζει τους εργαζόμενούς της και να χαρατσώνει τη λαϊκή κατανάλωση, ή αντίστοιχα τις διαβεβαιώσεις τους ότι για όποια μείωση των φόρων εισηγούνται θα πηγαίνουν πάντα στα όρια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εκάστοτε πολιτική της Κομισιόν. Εδώ πρέπει να δούμε τον ενεργό ρόλο που έπαιξε όλη αυτή η δραστηριότητα στη μείωση των απαιτήσεων και στην καλλιέργεια του ρεαλισμού της υποταγής στους εργαζόμενους για δεκαετίες. Αυτή η πλευρά δένει με τη δεύτερη, που έχει επίσης παίξει καταστροφικό ρόλο, της αναμονής φιλολαϊκής λύσης από μια προοδευτική κυβέρνηση της σοσιαλδημοκρατίας, της μετατροπής δηλαδή του κινήματος σε υπηρέτη της κυβερνητικής εναλλαγής και σε στήριγμα, όταν είχαμε τέτοια ανάδειξη, των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, ευθύνη από την οποία δεν απαλλάσσεται ούτε ο οπορτουνιστικός χώρος. Στην πρώτη, ας πούμε, διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι δυνάμεις της Ανταρσία έμπαιναν μπροστά σε κινητοποιήσεις για τη στήριξη του Τσίπρα στην υποτιθέμενη διαπραγμάτευση με τους δανειστές,
καλλιεργώντας την αυταπάτη, για να μην μπούμε την πολιτική απάτη, διότι η ηγεσία τους το καταλάβαινε αυτό, ότι δεν είχε καμία διαφορά η στρατηγική της εγχώριας αστικής τάξης με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει οποιαδήποτε σκληρή διαπραγμάτευση. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα πόσες φορές παγίδευσαν το κίνημα σε αυτή τη γραμμή, η οποία συμπτωματικά έχει πάντα το σύνθημα «Να φύγει ο Μητσοτάκης», και το έχει και στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 90 και στη δεκαετία την τωρινή του 2020. Συνεχώς φεύγει ο Μητσοτάκης, είναι φεύγουν οι βάσεις που μένουν για την πολιτική. Και υπάρχει βεβαίως και μια τρίτη πλευρά που εμείς από την πλευρά του ταξικού, του επαναστατικού εργατικού κινήματος δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, τη στήριξη της εμπλοκής της χώρας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς ως σημεοφόρο του ΝΑΤΟ, τη γραμμή δηλαδή και τη στάση που δεν λέει ούτε κουβέντα για τις δαπάνες του ΝΑΤΟ, για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων εκτός συνόρων, για τη στάση της κυβέρνησης για την εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία, για τη δολοφονική δράση του Ισραήλ, για τα τάγματα Αζόφ που μιλούσαν στη Βουλή κλπ. Μέσα σε αυτό τον ρόλο, πρωταγωνιστής σε όλη αυτή τη βρώμικη πορεία ήταν πάντα η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, με δοτές διορισμένες διοικήσεις από το 1985 μέχρι τα πρόσφατα συνέδρια της Νοθείας, με προέδρους που έγιναν υπουργοί στη συνέχεια των αστικών κυβερνήσεων από τον Κανελόπουλο και τον Πρωτόπαπα ή βασιλικότεροι του ΣΕΒ όπως ο τωρινός Παναγόπουλος. Αυτός ο βρώμικος ρόλος έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και για τη συντηρητικοποίηση, την παθητικότητα που βοήθησε και την εκλογική ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας και την καλλιέργεια της αντίληψης «δεν υπάρχει εναλλακτική». Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η σοσιαλδημοκρατία ήταν ο μεγάλος χορηγός όλα αυτά τα χρόνια του σχήματος του κυβερνητικού της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί επιμένουμε τόσο πολύ, σύντροφοι, στην ιστορία και γιατί πήγαμε τόσο πίσω? Θέλουμε να κάνουμε παρελθοντολογία, μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Επιμένουμε, φίλες και φίλοι, και θα επιμείνουμε σε αυτό, γιατί η ιστορία του βρώμικου ρόλου της σοσιαλδημοκρατίας ολόκληρο τον 20ο αιώνα και στον 21ο είναι πολύ διδακτική. Μας βοηθά στην πραγματικότητα να απαντήσουμε στα ερωτήματα που αφορούν το μέλλον μας. Και ποια είναι αυτά τα ερωτήματα? Δύο είναι τα βασικά, τα οποία απασχολούν την πολιτική συζήτηση σήμερα. Αν μπορούν να αλλάξουν κάποια σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και να αναμορφωθούν σε φιλολαϊκή κατεύθυνση, και αν μπορεί να ανοίξει δρόμο για τις ανάγκες του λαού η πολιτική συνεργασία του ΚΚΕ με αυτές τις δυνάμεις, είτε αυτό αποκαλούνται σοσιαλδημοκρατικές είτε αριστερές, γιατί έχουμε δύο εκδοχές με τις οποίες εμφανίζεται το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Η ιστορία μας βοηθά να κατανοήσουμε όχι μόνο τι έκαναν, ποια εγκλήματα σε βάρος του λαού διέπραξαν, αλλά κυρίως γιατί το έκαναν και γιατί θα το ξανακάνουν. Και εκεί πρέπει να επιμείνουμε. Το λέω αυτό διότι δεν έκαναν απλώς κάποια λάθη, και αυτό πρέπει να εξηγήσουμε. Πολλές φορές στην αντιπαράθεσή μας αναφέρουμε έναν κατάλογο αυτών των εγκλημάτων, αλλά σκέφτεται ο άλλος, ο οποίος ακόμα δεν έχει πάρει και την απόφαση να βαδίσει τον δρόμο της σύγκρουσης, μήπως την επόμενη φορά θα είναι διαφορετικά. Πολλές φορές δεν εξαπατάται, θέλει και να εξαπατηθεί για να αποφύγει τον επώδυνο αλλά μοναδικό δρόμο που υπάρχει, και σου λέει αυτή τη φορά μάθανε από τα λάθη τους, να το ξαναδούμε, να το ξανασκεφτούμε. Έχει λοιπόν σημασία να φωτίσουμε ότι τα σοσιαλιστικά κόμματα θυσίασαν τις λαϊκές ανάγκες για να προωθήσουν τη στρατηγική του κεφαλαίου και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, τις οποίες υιοθετούν και προβάλλουν σταθερά ως μονόδρομο όλα αυτά τα χρόνια, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, και να το αποδείξουμε αυτό. Έχει σημασία να φωτίσουμε ότι τα ίδια και χειρότερα θα κάνουν το επόμενο διάστημα, αφού συμφωνούν, στηρίζουν και προωθούν
τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας ως σημεοφόρου του ΝΑΤΟ στον ανταγωνισμό των υπεριαλιστικών κέντρων, την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία που μετατρέπει τη χώρα σε απέραντη βάση, ορμητήριο για τη σφαγή άλλων λαών και στόχο στρατιωτικών αντιπίνων σε περίπτωση επέκτασης του πολέμου, και πρέπει να επιμείνουμε στο να μην μετατραπεί η χώρα σε ορμητήριο σφαγής άλλων λαών και όχι μόνο στον κίνδυνο των αντιπίνων, γιατί αυτό είναι και το διεθνιστικό μας καθήκον. Δεν μπορούμε να συζητάμε την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μόνο αν πέσουν εδώ βόμβες και να διαφορούμε αν από εδώ σηκώνονται τα αεροπλάνα και χτυπάνε τους λαούς της περιοχής. Επίσης, τη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, την οποία για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αποφασιστικό βήμα με το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που κυριολεκτικά σφαγιάζει σήμερα το λαό της Παλαιστίνης, τα επικίνδυνα παζάρια εφόλης της ύλης με την αστική τάξη της Τουρκίας, που μάλιστα αυτοί προβάλλουν ότι θα αποθαρρύνουν την τουρκική επιθετικότητα, ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Και συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο γιατί αυτή η πολιτική από τη Συμφωνία της Μαδρίτης έως σήμερα άνοιξε το δρόμο στις απαιτήσεις της γαλάζιας πατρίδας, στην αμφισβήτηση της υπάρξεως κυριαρχίας των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, στα παζάρια με μια κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζει ούτε καν την ύπαρξη της κυπριακής δημοκρατίας. Κανένα επίσης από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα δεν διαφοροποιείται και όλα συμφωνούν να προωθήσουν το επόμενο διάστημα τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, που όπως λέγαμε είναι συνώνυμη της ενεργειακής ακρίβειας, την εμπλοκή της χώρας στον ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία, την απαξίωση των εγχώριων ενεργειακών πηγών όπως ο Λιγνίτης. Συμφωνούν στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή ελαστικών ωραρίων, ελαστικών εργασιακών σχέσεων, ώστε να κερδίζει το μέγιστο το κεφάλαιο για κάθε λεπτό δουλειάς. Αυτές οι κατευθύνσεις υλοποιούνται με μία σειρά νόμους από το 2011 μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα τους πρόσφατους του Χατζηδάκη και του Γεωργιάδη. Δεν είναι κεραυνός σε νεθρία ο Γεωργιάδης και ο Χατζηδάκης. Είναι κρίκη σε μια αλυσίδα που έχει ξεκινήσει πολύ πιο πίσω. Επίσης συμφωνούν στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και τις απαιτήσεις του συμφώνου σταθερότητας για τα ετήσια ματωμένα πλεονάσματα σε βάρος του λαού. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά δηλώνουν περήφανοι για το μαξιλάρι των 36 δις που διαμόρφωσε η κυβέρνηση Τσίπρα σε βάρος μας, εφαρμόζοντας την πολιτική των μνημονίων. Η ιστορία μας διδάσκει επίσης, και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, ότι καμιά αστική κυβέρνηση, όπως κι αν αυτό αποκαλείται προοδευτική ή αριστερή, δεν μπορεί να κινηθεί έξω από τις ράγες που καθορίζει η δικτατορία του κεφαλαίου. Δεν μπορεί να υπερβεί τις νομοτέλειες, τους καταναγκασμούς με τους οποίους λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία, όποιος κι αν είναι πρωθυπουργός. Έτσι, για παράδειγμα, καμιά αστική κυβέρνηση δεν θα υπονομεύσει, ούτε υπονόμευσε, ούτε πρόκειται να γίνει αυτό στο μέλλον, την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων ομίλων της στις κατασκευές, στην ενέργεια, σε κάθε τομέα της οικονομίας. Γι' αυτό και όσες κυβερνήσεις κι αν πέρασαν, για παράδειγμα, παραμένουν οι άθλιες συνθήκες, τα εξοντωτικά ωράρια, οι χαμηλοί μισθοί, στο λεγόμενο τουριστικό θαύμα της καπιταλιστικής Ελλάδας. Καμιά αστική κυβέρνηση δεν μπορεί επίσης να μετατρέψει σε φιλολαϊκό το αστικό κράτος που έχει ως αποστολή να υπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα του κεφαλαίου. Αυτή την αποστολή υπηρετούν ενιαία όλες οι λειτουργίες του, ιδεολογική, κατασταλτική, νομική κτλ., από την εκπαίδευση ως τη δικαιοσύνη και από την οικονομική πολιτική ως την αστυνομία και το στρατό. Το κράτος του κεφαλαίου δεν τεμαχίζεται σε επιμέρους λειτουργίες, ώστε κάποια από αυτές να μπορεί να αλλάξει σταδιακά από μια κυβέρνηση σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Όλες οι λειτουργίες διαπλέκονται για να υπηρετούν το σύστημα, για παράδειγμα στην εκπαίδευση που μπορούμε να τη σκεφτούμε ως ιδεολογική λειτουργία κυρίως. Δεν υπάρχει μόνο η διάδοση των ιδεών της άρχουσας τάξης,
υπάρχει ταυτόχρονα η καταστολή, η δυνατότητα αποβολής του μαθητή, ο τρόπος αξιολόγησης και η δυνατότητα απόλυσης του εκπαιδευτικού που δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις. Ίσως κάποιος αναρωτηθεί λέγοντας όλα αυτά ότι μήπως με αυτόν τον τρόπο τσουβαλιάζουμε όλα τα κόμματα, δεν έχουν διαφορές η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχαν διαφορές στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Διαφορές ασφαλώς υπάρχουν, όμως δεν αφορούν την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αφορούν την επιλογή πολιτικής που θα υπηρετήσει καλύτερα τις εκάστοτε στρατηγικές ανάγκες του κεφαλαίου. Γι' αυτό και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωνε πρώτη φορά αριστερά εφάρμοσε περιοριστικές πολιτικές με το τσεκούρι των μνημονίων σε μία περίοδο κρίσης και όταν αυτή ήταν η γενική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η κυβέρνηση της πρώτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αν και φιλελεύθερη, εφάρμοσε πιο επεκτατική πολιτική με μεγάλα κρατικά πακέτα ενισχύσεων, γιατί αυτή ήταν η γενική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Με άλλα λόγια, τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, οι ανάγκες του κεφαλαίου καθορίζουν το τι Ευαγγέλιο θα ακούσουμε. Οι όποιες διαφορές των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων με τη Νέα Δημοκρατία έχουν στόχο να εγκλωβίσουν τμήματα του λαού στο παιχνίδι του διπολισμού της κυβερνητικής εναλλαγής και συχνά είναι απατηλές. Δέστε ένα παράδειγμα. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν τώρα τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν απορροφά τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει πολύ χαμηλή απορροφητικότητα και ότι δεν διασφαλίζει πολλούς πόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν αναλάβουμε εμείς, λένε, θα φύγει πολύ περισσότερο χρήμα προς τις μικρομεσαίες. Τι κρύβουν? Κρύβουν πρώτα απ' όλα ότι οι στόχοι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν είναι διαπραγματεύσεις, είναι δεδομένοι, όπως και ο προσανατολισμός στις μεγάλες επενδύσεις, γιατί υπάρχουν δεδομένες κατευθύνσεις για αυτό τον προσανατολισμό, ότι πρέπει να αυξηθεί η συγκέντρωση του κεφαλαίου και πρέπει να κερδίσουν οι τράπεζες που θα συμμετέχουν στις επενδύσεις, οι οποίες μπαίνουν μέσα στο επενδυτικό πρόγραμμα. Κρύβουν επίσης τις αντιλαϊκές δεσμεύσεις για να δοθούν οι δόσεις και τα νέα δάνεια που θα φορτωθεί ξανά να αποπληρώσει ο λαός. Υπάρχει τέλος, όσον αφορά τα βασικά ερωτήματα, το ερώτημα μήπως ένα νέο εγχείρημα, το κατάστημα λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση, η νέα αριστερά μπορεί να κινηθεί σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Τα κορυφαία στελέχη της, όπως ο Τσακαλώτος, η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης, ορκίζονται ότι θέλουν να σώσουν την ψυχή της αριστεράς από τον εκφυλισμό στον οποίο οδηγεί η νέα ηγεσία Κασελάκη που έχει αναδειχθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας σκεφτούμε πρώτα απ' όλα ποιοι συγκροτούν το λεγόμενο νέο κόμμα, τη νέα αριστερά. Είναι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης του Τρίτου Μνημονίου και της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφιζε στη συνέχεια το 50% των νόμων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ο Τσακαλώτος, η Αχτσιόγλου, ο Βίτσας, ο Φίλης, ο Σκουρλέτης, ο Χαρίτσης, αυτή είναι νέα πολιτικά φρέσκα πρόσωπα που κάνουν κάποιο νέο εγχείρημα. Και τι δηλώνουν? Δήλωνε ότι είναι περήφανη για τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για τα ματωμένα πλεονάσματα που έλεγα προηγουμένως στον 36 δις, για τη συμφωνία των Μπρεσπών και την πολιτική σημειοφόρου του ΝΑΤΟ. Δηλώνε ότι θα προωθήσουν αποφασιστικά και πιο αποτελεσματικά τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πράσινη μετάβαση ως το πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Βουλή σε πρόσφατο νομοσχέδιο ψήφιζαν παρόν σε άρθρα γιατί είπαν ότι είναι δεδομένες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κατά. Γι' αυτό εξάλλου ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας τους, ο Χαρίτσης, δηλώνει έτοιμος για συνεργασία με τα άλλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη ρύθμιση της αγοράς.
Ποια ρύθμιση? Τη ρύθμιση με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαπιστωμένα έχουν γιγαντώσει τις κοινωνικές ανισότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Γι' αυτό επίσης είναι βασιλικότεροι του βασιλέως και απαιτούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει γρήγορα τα παζάρια για τον επώδυνο συμβιβασμό για τα κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για να διαφυλαχθεί η ειρήνη. Εμφανίζουν τον Κασελάκη ως τον αποκλειστικό ένοχο για τη σημερινή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αυτοί μαζί με τον Τσίπρα ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της προδιαγεγραμμένης πορείας πλήρους ενσωμάτωσης και ανάδειξης του συγκεκριμένου κόμματος σε αστικό κυβερνητικό κόμμα. Στην πραγματικότητα ο Κασελάκης λέει ομά, χωρίς ψευτοαριστερό περιτύλιγμα, αυτά που είχαν προβάλει όλοι οι υπόλοιποι τα προηγούμενα χρόνια με τον κατάλληλο μανδύα. Γελιοποιείται βέβαια ο Κασελάκης στη συνέλευση του ΣΕΒ, προβάλλοντας το κεφάλαιο ως εργαλείο μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Στην πραγματικότητα δεν διεκδικεί το Νόμπελ Οικονομίας, αλλά το Όσκαρ πρώτου ρόλου στην κωμωδία. Δηλώνει ότι ο καπιταλισμός είναι μονόδρομος και πως το μόνο που ζητάει η αριστερά είναι ίδιους κανόνες για όλους τον καπιταλισμό. Δηλαδή ίδιους κανόνες για τους εφοπλιστές και τους ναυτεργάτες, τους τραπεζίτες και τους ανέργους που πνίγονται στα χρέη. Για ποιο πράγμα όμως μπορούν να τον κατηγορήσουν οι υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα? Αυτοί δεν πρόβαλαν και προβάλλουν ακόμα τα παραμύθια της υγιούς επιχειρηματικότητας και της δίκαιης καπιταλιστικής ανάπτυξης για όλους? Αυτοί δεν παραπλανούν ότι έχουν ανακαλύψει τη μαγική συνταγή να αυξάνονται τα κέρδη του κεφαλαίου και ταυτόχρονα να μειώνεται ο βαθμός εκμετάλλευσης, το ξεζούμισμα των εργαζομένων? Ότι έχουν βρει τη μαγική σχέση που και οι θύτες και τα θύματα της εκμετάλλευσης μπορούν να βελτιώνουν ταυτόχρονα την κατάστασή τους? Αυτοί δεν χάριζαν επικαλούμενοι αυτά τα παραμύθια τους χώρους στους εφοπλιστές, στις τράπεζες, στους υγιείς στρατηγικούς επενδυτές? Ακόμη και για τις κομματικές διαδικασίες που γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και την παραβίαση της καταστατικής λειτουργίας, δεν αποδέχθηκαν οι Αχτσιόγλου και ο Τσακαλώτος να μπορεί να ψηφίζει όποιος θέλει με 2 ευρώ χωρίς να ανήκει σε κάποια οργάνωση. Με τον Κασελάκη ξεκίνησαν όλα αυτά ή με την εκλογή από τα κάτω από μέλη followers του Γιώργου Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Ο Κασελάκης απλά κορύφωσε αυτή τη φαρσοκομωδία, ζητώντας ανοιχτά από τον ΣΥΡΙΖΑ να αντιγράψει το μοντέλο των δημοκρατικών των ΗΠΑ με βάση τις επιθυμίες των εφοπλιστικών κύκλων και του αμερικάνικου παράγοντα που έπαιζε ρόλο σε εκείνη τη φάση στη διαδοχή. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Η ζωή αποδεικνύει ότι στην πράξη υπάρχουν 2 ουσιαστικές πολιτικές επιλογές. Απ' τη μια των αστικών κομμάτων που στηρίζουν και προωθούν τη στρατηγική του κεφαλαίου, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχέδια του ΝΑΤΟ. Σε αυτή την όχθη μαζί με τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25. Απ' την άλλη βρίσκονται οι δυνάμεις του ΚΚΕ, που στηρίζονται στο ανατρεπτικό πρόγραμμά του και παλεύουν για να ανοίξει ο δρόμος της σύγκρουσης με τον πραγματικό αντίπαλο, ο δρόμος της ανατροπής. Παλεύουν για τη μόνη πραγματική διέξοδο, το σοσιαλισμό. Αυτές οι 2 επιλογές δεν παντρεύονται. Δεν υπάρχει ενδιάμεση στρατηγική που να υπηρετεί και τους θύτες και τα θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Η δίκαιη καπιταλιστική ανάπτυξη που θα φέρει τάχα μια προοδευτική κυβέρνηση υπάρχει μόνο στα παραμύθια. Είναι ρεαλιστική όσο το στεγνό νερό. Όλοι μπορούμε σήμερα να σκεφτούμε τις ολέθριες συνέπειες για το λαό αν το ΚΚΕ είχε ενδώσει στις πιέσεις και είχε αποδεχθεί
τη συμμετοχή στην κυβέρνηση του Τρίτου Μνημονίου και τη συμφωνία των Πρεσπών του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είχε αφοπλιστεί το κίνημα, θα είχε ενισχυθεί το ρεύμα της υποταγής στο όνομα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική και αποδείχθηκε. Οι ζωντανές πρωτοπόρες δυνάμεις στους μισθωτούς και στους αυταπασχολούμενους δεν θα είχαν που να κουμπίσουν, δεν θα είχαν ποιο να εμπιστευτούν. Δεν κάναμε αυτό το μοιραίο λάθος, γιατί είχαμε βαθύνει στις επεξεργασίες μας, είχαμε κάνει μια βασανιστική πορεία πάρα πολλών χρόνων αυτοκριτικής, είχαμε εξετάσει αυτοκριτικά την ιστορική μας πείρα. Συνεχίζουμε να μελετάμε την αρνητική πείρα από τη διάλυση των κομματικών οργανώσεων και τη διάχυση στην ΕΔΑ στις δεκαετίες 50 και 60, από την εκλογική κάθοδος στην Ενωμένη Αριστερά λίγα χρόνια μετά τη διάσπαση του 1968, από την πορεία που οδήγησε στο συνασπισμό της αριστεράς και της πρόοδου στο 13ο συνέδριο και στη διάσπαση. Διαβεβαιώνουμε εχθρούς και ψεύτικους φίλους ότι δεν πρόκειται να επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Ειδικά αυτούς που μας καλούν να βάλουμε νερό στο κόκκινο κρασί μας, να το κάνουμε ροζ, για να διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο μια μεγάλη κοινοβουλευτική άνοδο, όπως μας λένε. Δεν πετάμε στα σύννεφα και δεν παρασυρώμαστε από τους ανέμους του συστήματος. Οι χιλιάδες νέοι πραγματικοί φίλοι μας συσπυρώνονται και παίρνουν θέση μάχης δίπλα μας, έρχονται μαζί μας, γιατί δεν τα διπλώνουμε μπροστά στην άρχουσα τάξη. Ασκούμε πραγματική, μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, μπαίνουμε μπροστά για να οργανωθεί η μεγάλη εργατική λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου, απέναντι στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ περισσότεροι μας ακούν και μας λένε ότι εκτιμούν τη συνέπεια που δείχνουμε μεταξύ λόγων και έργων, αλλά και αυτή η συνέπεια οφείλεται στην ανατρεπτική γραμμή μας, στο χαρακτήρα μας ως πολιτική πρωτοπορία της εργατικής τάξης. Στη Γαλλία και σε άλλα κράτη της Ευρώπης υπήρξαν το 2023 μεγάλες μαζικές κινητοποιήσεις. Δεν μπόρεσαν όμως να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο, να αποκτήσουν συνέχεια, διάρκεια και σαφή νικηφόρα προοπτική. Γιατί? Γιατί λείπει μια ισχυρή πρωτοπορία του Κομμουνιστικού Κόμματος ώστε να μπει μπροστά και να προσανατολίσει στρατηγικά αυτούς τους αγώνες. Δεν θα λείπει για πάντα. Αργά ή γρήγορα θα δημιουργηθεί μέσα στο καμίνι της ταξικής πάλης που συνεχίζεται. Στη χώρα μας όμως υπάρχει ορατή διέξοδος. Υπάρχει ελπίδα στη συμπόρευση με το ΚΚΕ. Αργά, βασανιστικά, μέσα στον αρνητικό συσχετισμό, δυναμώνει το ρεύμα της αμφισβήτησης που προκαλεί ανησυχία στο σύστημα και ήδη παίρνει τα μέτρα του, κλιμακώνει την αντιπαράθεση απέναντί μας. Μπορούμε και πρέπει να βοηθήσουμε να δυναμώσει αυτό το ρεύμα πιο γρήγορα. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.